Αυτά λοιπόν με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα στις ΑΠΕΣ να συνδεθούμε μέσω Skype. Εκεί βρίσκεται ο Ντίνος ο Χαριτόπουλος. Ντίνο, καλησπέρα και χρόνια πολλά, γιατί εμείς δεν τα είπαμε. Με υγεία για το νέο έτος. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Κυριακή. Και αισιοδοξία, δεν ξέρω αν εσύ τη βλέπεις βέβαια. Κοίταξε, αισιοδοξία, από τη φύση μας είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι, αλλά ορισμένα γεγονότα και στατιστικά στοιχεία δεν μας επιτρέπουν να είμαστε και πολύ αισιόδοξοι. Λοιπόν, και αφού μιλάς για στατιστικά στοιχεία, να πάμε τώρα στην πρόσφατη έρευνα που έκανε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ουσιαστικά μιλάει για την ανεργία, τη φτώχεια και την ακρίβεια και αποτυπώνει την πραγματική εικόνα που ζούμε και βιώνουμε βέβαια όλοι μας. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως είπες, το Τμήμα Στατιστικής συγκεκριμένα, μαζί με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, έκαναν μια έρευνα πρόσφατα, όπου αναδεικνύονται ως τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα, ξεπερνούν ακόμα και τη διαφθορά και άλλους τομείς του δημόσιου βίου, Κυριακή μου, η ανεργία, η ακρίβεια και η φτώχεια. Η ανεργία πιστεύει το 89% των συμμετεχόντων στην έρευνα ότι είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και μάλιστα θεωρεί ότι το 2013 θα πάρει εξαιρετικά δυσίωνες διαστάσεις και θα εκτεναχθεί ακόμη περισσότερο. Το ίδιο για την ακρίβεια, το θεωρούν το δεύτερο σημαντικό, διότι και αυτό έχει ξεπεράσει τα όρια που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα μέσο νοικοκυριό, καθώς επίσης και τη φτώχεια, που δύο στους τρεις Έλληνες τη θεωρούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μέσα τώρα σε αυτό το κλίμα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και δύο νέα δεδομένα. Το ένα είναι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Το οποίο πάει ψηφίστηκε, Ντίνο, αυτό ήταν. Το οποίο ψηφίστηκε προχθές και μπροστά σε μεγάλη έκπληξη, δυσάρεστη βέβαια, θα βρεθούν πολλοί φορολογούμενοι εξαιτίας των αλλαγών που φέρνει ο νόμος αυτός και ειδικά στο θέμα της συλλογής των αποδείξεων. Πριν πούμε κάποιες βασικές από τις αλλαγές, συμφωνείς με τον τίτλο τον οποίο έχω επιλέξει να γράψω, ότι χαρακίρι θα κάνουν φέτος οι φορολογούμενοι? Χαρακτήρι θα κάνουμε όλοι, γιατί όλοι είμαστε φορολογούμενοι. Συμφωνώ απόλυτα ότι όταν βλέπουμε αυτό το νέο νομοσχέδιο, το νέο φορολογικό, να αλλάζει τις κλίμακες της φορολογίας και τους συντελεστές στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, να τις κάνει τρεις και η μικρότερη από 10 να γίνεται 22, ενώ η μεγαλύτερη από 45-42, νομίζω ότι κάτι περίεργο που θα μας οδηγήσει σε χαρακτήρι θα συμβεί. Επίσης και εδώ καταργείται το αφορολόγητο των 5.000. Οι οικογένειες με παιδιά. Δεύτερος λόγος για χαρακτήρι, Κυριακή μου. Κάποιος που δεν έχει κανένα παιδί θα έχει τις ίδιες ελαφρύνσεις. Τους λέει το κράτος, κακώς κάνετε παιδιά. Αυτό είναι, Ντίνο. Δεν πρέπει να έχετε παιδιά, ούτε σπίτι, ούτε τίποτα. Ελεύθεροι επαγγελματίες χάνουν εντελώς το αφορολόγητο. Δεν έχουν έκπτωση φόρου. Οι συντελεστές τους είναι 26 και 33% και τα πράγματα δυσχεραίουν και σε αυτούς. Αντιθέτως όμως, το τέλος επιτιδεύματος, αντί να ελαχιστοποιείται, και αυτό αυξάνεται. Και από τα 500 γίνεται 650 και για τις επιχειρήσεις από τα 500 χίλια. Τα ενίκια έχουν και αυτά άλλους συντελεστές, ανεβαίνουν μέχρι 10%, όσα είναι 12.000 και 33 για τα υψηλότερα. Αυξάνεται η φορολογία στους στόχους των καταθέσεων. Τα ακίνητα επανέρχεται ο φόρος υπεραξίας στις μεταβιβάσεις. Οι αγρότες θα πρέπει και αυτοί να κρατούν αναγκαστικά βιβλία από το 2014 και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν με το νέο φορολογικό. Παράλληλα θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί θα οδηγηθούμε σίγουρα μετά σε χαρακτήρι, και από την εφορία να αποσταλούν 500.000 τουλάχιστον μέχρι τέλος Ιανουαρίου 500.000 ραβασάκια, με τα οποία θα ζητεί από τους ιδιοκτήτες ακινήτων να καταβάλει το φόρο ακίνησης περιουσία. Εδώ βέβαια θυμόμαστε όλοι ότι έχει κατεβεί πάρα πολύ το αφορολόγητο και από τις 400.000 που ήταν το αφορολόγητο για το τέλος ακίνητης περιουσίας έχει πάει στο 200.000. Φανταστείτε λοιπόν πόσα νέα νοικοκυριά, πόσοι άνθρωποι ειδικά στις αστικές περιοχές που έχουν ένα σπίτι ή διαθέτουν και ένα εξοικικό θα αναγκαστούν να πληρώσουν και αυτό το χαράτσι. Ντίνο, πριν, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο για το φορολογικό. Θα ήθελα Όχι, το να φορολογικό επιδύνουμε... σε συνδυασμό με τα ραβασάκια πιστεύω ότι είναι αυτά που θα μας οδηγήσουν φέτος να κάνουμε το χαρακτήρι. Κανονικά και με τον νόμο. Πάντως θέλω λίγο να μείνουμε ακόμη στο ζήτημα των αποδείξεων, διότι ο κόσμος, και πώς άλλωστε να μην έχει μπερδευτεί και συγχυστεί με τόσες αλλαγές απανωτές και καθημερινές, πρέπει να διευκρινίσουμε για άλλη μια φορά ότι είναι υποχρεωτική η συλλογή των αποδείξεων, αυτό είναι de facto, δεν αλλάζει, και ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να συλλογούν
επιλέξουν αποδείξεις για το 25% του εισοδήματός τους με ανώτατο όριο τα 10.500 ευρώ. Έτσι, ναι. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Συμβίωσε, πάνω όμως μια ανωτελεία. Δεν μετράνε οι αποδείξεις για αγορά πετρελαίου, για τηλέφωνα, για ασφάλιστρα, ενώ λέει για πρώτη φορά υπολογίζονται αποδείξεις από τα φροντιστήρια. Είναι λοιπόν ορισμένα πράγματα που σκεφτήκανε πιστεύω οι συντάκτες του φορολογικού στην αρχή να κατεργήσουν τις αποδείξεις, αλλά μετά είδαν ότι μπορεί να ξεφύγει εντελώς το πράγμα και να φτάσουμε στο αντίθετο. Γι' αυτό επιβάλλανε, σύμφωνα και με το προηγούμενο σου ρεπορτάζ, και αυτό το δεν πληρώνω αν δεν μου δώσει απόδειξη, και βάζουν και ένα ποσοστό αποδείξεων για να πετύχει κάποιος τη μη ποινή του, δηλαδή να ελαφρυνθεί κάπως φορολογικά, αλλιώς λέγεται ποινή, ότι δεν ελαφρύνεσαι φορολογικά, συλλέγοντας έναν αριθμό αποδείξεων. Όμως, Κυριακή, για να κλείσω εγώ το σκεπτικό μου, όλα αυτά, τι όφελος και τι, πού θα οδηγήσουν τα νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά θα το οδηγήσουν σε μια δραματοποίηση της κατάστασής τους, της οικονομικής, ακόμη περισσότερο. Και είναι και αμφιβόλο αποτελεσματικότητας. Και μιλώ με το παράδειγμα, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα στα χέρια μας, με το θέμα του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, όπου τα έσοδα μέχρι τώρα του κράτους είναι σε σχέση με πέρυσι και με πρόκληση μειωμένα κατά 75%. Τι να πάρεις λοιπόν από έναν κόσμο που δεν έχει να δώσει άλλο, είτε με το φορολογικό νομοσχέδιο του καινούριου, είτε με τα λαβασάκια για την πληρωμή του τέλους ακινήτου περιουσίας. Λοιπόν, είναι πραγματικότητα, Ντίνο. Οι πολίτες παγώνουν και το δημόσιο ουσιαστικά χάνει έσοδα εκεί που θεωρούσε και πίστευε ότι θα κερδίσει με αυτόν τον τρόπο. Και εφαρμόζουμε ένα φορολογικό που σου λέει γιατί έκανες περισσότερα παιδιά. Λέει επίσης το φορολογικό. Γιατί έχεις σπίτι να μην έχεις σπίτι δικό σου. Για να πω και ένα άλλο σχόλιο. Βάζεις από τα 500 τα 650 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και από τις επιχειρήσεις το διπλασιάζεις τα 1000. Και ρωτώ εγώ, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, το Σαμπών της Αλεξανδρούπολης, με έναν ελεύθερο επαγγελματία των Αθηνών που πιθανόν να έχει πολύ μεγάλα εισοδήματα, είναι το ίδιο. Επιχειρήσεις, μια μικρή επιχείρηση, μια ετερόρυθμη, ομόρυθμη, ΕΠΕ, η οποία έχει 30-50.000 ετήσιο κύκλο εργασιών, με μια επιχείρηση του 1.000.000 κύκλου εργασιών ή των 500.000 είναι το ίδιο και θα πληρώσουν και οι δύο το χιλιάρικο. Λοιπόν, Ντίνο, επίσης δηλαδή, πρέπει να πούμε... Είναι ορισμένα πράγματα που, τα οποία πραγματικά αντί να δώσουμε μια δυνατότητα στον μικρό, στον φτωχό, στον μικρομεσαίο να ανασάνει λίγο για να τα ανταπεξέλθει σε αυτή την περίοδο της κρίσης, τα ισοπεδώνουμε όλα. Και είδαμε και με τους συντελεστές φορολογίες. Ήταν ο κατώτερος 10% και τον πήγαν 22. Ενώ τον ανώτερο από το 45 στο 42. Δεν ξέρω, ορισμένα πράγματα είναι οξύμορα. Είναι καταστάσεις. Τα αποτελέσματα φαίνονται με το παράδειγμα του πετρελαίου θέρμανσης. Αν φτάσουμε στα ίδια αποτελέσματα και με αυτές και με αυτά τα μέτρα, θα δυστυχώς πολύ σύντομα θα βρεθούμε και προ νέων εκπλήξεων. Πάντως, όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, Ντίνο, υπάρχουν στελέχη κομμάτων και συγκεκριμένα θα αναφέρω τη Δημάρ που πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος, ο κ. Κουβέλης, ναι, ζήτησε να ουσιαστικά να επανεξεταστεί το συγκεκριμένο μέτρο. Κάποιοι άλλοι μιλάνε για κατάργηση της έξωσης του φόρου για να μπορέσουν οι καταναλωτές να αγοράσουν πετρέλαιο, να έχει και το κράτος το στόχο τον οποίο έχει βάλει να τον επιτύχει τέλος πάντων, αλλά κυρίως επειδή κάνουν λόγο για ανθρωπιστική κρίση και έτσι είναι τα πράγματα, θα πρέπει προφανώς η κυβέρνηση να το δει ξανά το συγκεκριμένο ζήτημα. Μα πρέπει να είμαστε, εγώ νομίζω ότι δεν είναι κουτί, γιατί μερικοί χαρακτηρίζουν κουτούς αυτούς που βγάζουν. Δεν είναι κουτί, απλώς φαίνεται ότι η πίεση και η ασφιχτική και τόσο μεγάλη και η ασφιχτική πίεση που δέχονται από την Τρόικα αναγκάζει να παίρνουν μέτρα που είναι μόνο για τους αριθμούς και για τα μαθηματικά. Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα εδώ από την περιοχή μας, από τις Σάπες. Οι βενζινοπόλεις της περιοχής με τους οποίους μιλάω για την ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Η 20πλάσια μείωση της ζήτησης του πετρελαίου είχαν φέτος. Ξεπέρασε το 200%, διότι ο κόσμος δεν έχει. Και καταλαβαίνεις που πάμε τώρα, έτσι. Στη μόλις του περιβάλλοντος, στην παράνομη ναι, μετά οι αντιδράσεις είναι αλυσιδωτές, βεβαίως. Την αύξηση των κρουσμάτων ασθενειών και εκεί θα τα βρει μπροστά το κράτος. Διότι ο κόσμος έχει μια ευαισθησία περισσότερη. Έχουμε ασθένειες που θα εμφανιστούν, ίσως και λόγω
αυτών των καταστάσεων και θα είναι δραματικότερα τα πράγματα για την κοινωνία. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν πρέπει να ελεγχθούν. Δεν πρέπει να ελεγχθούν. Τώρα στο πετρέλαιο κίνησης και στον απλό τον αγροτάκο έμεινε ιστορία. Αλλά μάλλον θέλουμε να παρουσιάζουμε έτσι ότι κάτι κάναμε στην... Πάντως από ό,τι φαίνεται... Στους επιστάτες μας και ότι εμείς μειώσαμε αυτά ή κάναμε κάτι τέτοιο. Πάντως, Ντίνο, από ό,τι φαίνεται, ο στόχος που έχει βάλει το Υπουργείο Οικονομίας να μαζέψει χρήματα και έσοδα από την επιβολή του συγκεκριμένου φόρου, προφανώς δεν θα επιτευχθεί και να δούμε πώς θα καλύψει αυτό το κενό, αυτήν την τρύπα. Εγώ πιστεύω, Κυριακή μου, από πουθενά δεν θα επιτευχθεί. Δεν έχει ο κόσμος. Δεν έχει ο κόσμος, διότι στην Ελλάδα εφαρμόζεται έτσι, αυτή πρωτόγνωρη η μέθοδος του σάντουιτς. Μειώνουμε μισθούς, εισοδήματα, συντάξεις, αυξάνουμε τιμές, φόρους, χαράτσια. Πού θα πάει ο λαός? Γιατί από την επιβολή του πετρελαίου θέρμασης φιλοδοξούσε να μαζέψει 1,1 δισεκατομμύριο. Έτσι, λοιπόν. 400 έχει μαζέψει, 400 εκατομμύρια από φόρους πέρυσι τέτοια εποχή και στο φετινό διάστημα είναι στους 100, στα 100 εκατομμύρια. Ήδη είναι 300 εκατομμύρια μείον και αν βγει η χρονιά, φαντάζεσαι τα νούμερα. Και σε όλα σου λέω αυτό θα συμβεί. Και σε όλα τα μέτρα. Δυστυχώς δεν θα αποδώσω. Και υποφέρει ο κόσμος, βρίσκεται σε μια δραματική κατάσταση για να εμφανίζουμε εμείς ότι τα νούμερα ευημερούν και τα νούμερα θα μας αποδώσουν. Ναι, αλλά έχουμε πει ότι πίσω από τα νούμερα είναι άνθρωποι και ψυχές. Λοιπόν, τέλος πάντων, δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση, Ντίνο. Μα δυστυχώς δεν ευημερούν και τα νούμερα. Μακάρι να επέφεραν τα αποτελέσματα τα αναμενόμενα και να λέγαμε ότι μια ώρα αρχίτερα θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Δεν βγαίνουν. Ντίνο, σε ευχαριστώ. Πόσα αυτοκίνητα αποσυρθήκαν φέτος, Κυριακή μου? Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Λοιπόν, δεν προσδοκούσαν και αυτά τέλη κυκλοφορία. Και τέλη κυκλοφορία, άστα. Πόσοι άνθρωποι κάτρεψαν πινακίδες. Στην Εγνατία εδώ δεν προσδοκούσαν τα δύο. Λοιπόν, τι έγινε. Λοιπόν, όταν δεν έχει άλλο, τι να κάνει. Ντίνο, δεν χρειάζεται να είσαι και πάρα πολύ ειδικό. Είναι πολύ εύκολο κανείς να σκεφτεί ότι όταν σου κόβουν συντάξεις, σου κάνουν περικοπές, σου επιβάλλουν φόρους. Γι' αυτό λέω ότι καθαρά το θέμα αγγίζει την λογική των μαθηματικών για να τα εμφανίζουμε προς τα έξω εξειδικευμένα και να λέμε ότι πρέπει να πάρουμε κάποια δόση. Εντάξει, αλλά πρέπει να έχουμε και μια πρακτική εφαρμογή. Τι θα πάρεις όταν ο άλλος δεν έχει, δεν εισπράττει? Μάλιστα, λοιπόν, σε ευχαριστώ, Ντίνο, για τα όσα μας είπες. Να είστε καλά, καλό βράδυ.